εγώ νομίζω τα ομόφωνη δώσαμε τον περιθώριο στην κυβέρνηση να απαντήσει. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε απαντήσει τα δίκαια αιτήματά μας. Ζητάμε να δοθούν απαντήσεις και λύσεις στα αιτήματα που έχουμε θέσει. Και αυτό θα το διεκδικήσουμε για μια ακόμη φορά στους δρόμους του αγώνα. Ξεκινώντας τη Δευτέρα με μπλόκο, μεγάλο μπλόκο στην Ε65 από τους συναδέλφους της Καρδίτσας και όχι μόνο. Και θα συνεχίσουμε σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα αυτή την κινητοποίηση και με μπλόκα και με άλλες μορφές κινητοποιήσεων, ώστε να πιέσουμε πιο αποτελεσματικά την κυβέρνηση και να δώσει λύσεις να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας και εμείς να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ενεργητική δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι με τη δύναμη που έχουμε, με τη δυνατότητα που έχουμε για μαζικά συλλαλητήρια και μαζικά μπλόκα, μπορούμε σήμερα να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση και να πάρουμε τα χρήματα που υπάρχουν, που είναι διαθέσιμο, που επιμένει στα δίνια που έδινε στους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να τα πάρουμε για να τα διεκδικήσουμε για τον πρωτογενή τομέα.